ένα πολύ μεγάλο προσόν για σας. Έχει δώσει κατά τη διάρκεια όλης αυτής της ανταλλαγής απόψεων που έχει γίνει, νομίζω, μια πολύ ακριβή αποτύπωση του τι πραγματικά ισχύει και τι επιχειρείται κάθε φορά μέσα από τακτικές αποπροσανατολισμού να μπερδευτεί ο κόσμος και να μην καταλάβει. Λοιπόν, εάν υπάρχει σκάνδαλο, δεν έχει σχέση με το πού πήγε συνολικά η φαρμακευτική δαπάνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μάλιστα, επειδή μιλάμε για μια περίοδο που έπρεπε να πέφτει η φαρμακευτική δαπάνη, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη, το ενδεχόμενο, που δεν είναι ενδεχόμενο για τους αγγελείς, να έχει υπάρξει αύξηση τιμής φαρμάκων της Νοβάρτης παρανόμως, με αποτέλεσμα η εταιρεία να προσποριστεί πολύ μεγάλα ωφέλη οικονομικά, καθιστά το σκάνδαλο ακόμη πιο ακραίο, ακόμη πιο απάνθρωπο. Δεύτερον, επειδή η συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα είναι μια συζήτηση για το αν υπήρξε σκευωρία ή δεν υπήρξε. Σωστά. Ο κύριος Σαλμάς, όχι μόνο το ντοκιμαντέρ, ο κύριος Σαλμάς με την τοποθέτησή του απόψε, το τελείωσε το θέμα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δεύτερον, θα σας εξηγήσω, κύριε Υπουργέ, θα σας εξηγήσω τι εννοώ, κύριε Σαλμάς. Καταλάβω ότι τελείωσα και αφήστε τον. Καλά τα λέω. Καλά τα λέει. Καλά ελληνικά μιλάει ο κύριος Φραγκούσης, καλά τα λέει. Δεύτερον, μέσα στην εκπομπή σας, ακούσατε προηγουμένως και ακούσαμε τον κύριο Καραγκούνη να λέει τι. Να επέρεται, κατά τη γνώμη του καλά κάνει, για τις 7 αρχιοθετήσεις, οι οποίες με ποιον απόφαση προέκυψαν? Με απόφαση, κατά τον κύριο Καραγκούνη, που είναι ακριβές αυτό, της εισαγγελέως διαφθοράς, της κυρίας του Λουπάκη, που κατά τα άλλα είναι αυτή που, αν υπήρχε σκευωρία, θα έπρεπε να έχει πρωταγωνιστήσει. Άρα τη μια είναι ενδεχομένως σκευωρία κατά τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, όταν οι αποφάσεις του Λουπάκη μας βολεύουν, είναι μια χαρά και τη σηκώνουμε σημαία. Ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κ. Ζάκης. Βεβαίως πολύ ενδιαφέρον. Το επόμενο σημείο, σας παρακαλώ πολύ. Προχτές υπήρξε ένα βούλευμα Συμβουλίου Εφετών, που, όπως σωστά ρώτησε η κυρία Λιβαδάρη, απέρριψε την αίτηση εξαίρεσης της κυρίας του Λουπάκη, η οποία πού ήταν βασισμένη? Ποιος είχε κάνει βασισμένη την αίτηση εξαίρεσης? Ο κύριος Λοβέρδος. Ήταν βασισμένη στη λογική και στη θεωρία ότι κάτι στραβό έχει πάει από την κυρία του Λουπάκη και πρέπει να εξαιρεθεί για λόγους μεροληψίας. Βλέπε και το ίδιο σκεπτικό με την προσπάθεια εξαίρεσης του Παύλου του Πολάκη και του Δημήτρου Τζανακόπουλου από την προανακριτική. Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών? Η κυρία του Λουπάκη να μείνει εκεί και να συνεχίζει τις έρευνες. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας αυτό το οποίο προκύπτει και λέγει από το θα σας διακόψω για μισό λεπτάκι, γιατί αυτό η τοποθέτηση που κάνετε είναι άκρος σημαντική. Λέει και μερικά πράγματα ακόμα το Συμβούλιο Εφετών, αν μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ, βέβαια. Το σκεπτικό, λοιπόν, λέει το εξής. Ότι με βάση μόνο αόριστες αναφορές, χωρίς πραγματικά περιστατικά ή άλλα αποδεικτικά, από τους εισαγγελείς Αγγελή και Ράικου συγκροτήθηκε η προκαταρκτική επιτροπή για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο σύμφωνα με το βούλευμα Συμβουλίου Εφετών. Ωραία, κύριε Καραγκούνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας παρακαλώ. Όχι, κύριε Καραγκούνη, μην διακόπτετε. Σας περιμένω. Αρκεί να πάω τον κύριο Ραγκούση. Εγώ να ξέρετε κάτι. Όχι, ένα λεπτό. Σε 20 δευτερόλεπτα θα πάω σε διαφημίσεις. 20 δευτερόλεπτα πάω σε διαφημίσεις. Τι σημαίνει λοιπόν σκευωρία? Τι θα σήμαινε σκευωρία? Τι προσπαθούν να πούν λέγοντας ότι εδώ υπάρχει σκευωρία? Προσπαθούν να πούν μην ερευνάτε. Συγκαλύψτε, θάψτε. Μάλιστα. Όταν λέει ο κύριος Καραγκούνης, επικαλούμενος στο έγγραφο της κυρίας του Λουπάκη, ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες, αν πάρουμε αυτή την εκδοχή, έχουν καταθέσει στην Αμερική και πάει πάλι να αποπροσανατολίσει η Νέα Δημοκρατία, τι αποδεικνύει αυτό? Και μάλιστα προγενέστερα, πριν καταθέσουν σας εδώ. Σας το είπα το κίνητρο. Πριν και καταθέσουν το εδώ. Ότι έχουν περάσει την κρυσάρα των Αμερικανικών αρχών, του FBI και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και το αποτέλεσμα. Και άρα, κύριε, το αποτέλεσμα. Μην κάνετε διάλογο. Το αποτέλεσμα. Ότι δεν υπάρχει σκευωρία στην Ελλάδα για την κατέθεσα πρώτα εκεί. Διαφημίσεις, κύριε. Πρώτα εκεί. Διαφημίσεις.